το έχεις το γραμμένο. Επίσης. Δεν πήρε τηλέφωνο. Για να κορτή. Με τι λάστιχα λες. Θα έχεις κάνει... Έχω λίγο προπόνηση, ναι. Με τι θα τρέξεις, φεραρικό. Φεράρε. Καλό. Κοίτα, έχω δει και ένα 24. Εγώ έκανα... Πολύ καλό. Εγώ έκανα μαλακή. Εκεί που έφυγα μόνος μου, δεν έπρεπε να κάνω τον 11ο. Τον μεσαία. Ρε εσύ, και εγώ δεν νομίζω ότι βγάζω 11ο. 9 βγάζω, στον 11ο είμαι 1,5 δευτερόλεπτο κάτω. 10 έβγαζα. 10 έβγαζα. Τον 11ο ήθελα να ακολουθήσω και το παλιογραμμένο. Έβγαλε σε 10, μπράβο. Έβγαλα 10, ναι. Μπράβο. Εμένα το κάψιμο βγάζει οριακά 10,9. Δεν βγάζει έντονα. Θα αλλάζεις την ταχύτητα στο εκεί που έχει από πάνω από το κοντέρ, την κόκκινη την γραμμή που ανεβαίνει, όταν φτάνει στο τέρμα. Κατάλαβες? Όχι. Τη γραμμή που ανεβαίνει από το κοντέρ, όταν φτάνει στο τέρμα. 9.000 στροφές, θα σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Τι παίζεις, με τα κοντέρ παίζεις ή παίζεις από το καπό, από πού παίζεις? Από το με τα κοντέρ. Με τα κοντέρ. Ναι, περίπου 9.000 στροφές. Θα κάνεις την αλλαγή. Για να δω. Έλα ρε, μόλις σου αναβοσβήσει το τέτοιο. Όχι, αν αναβοσβήσει έχω πάει 10. Το κάνω, το αλήθηκα απ' έξω και τα κοντέρ. Πέρα που είναι το τέτοιο με την ταχύτητα που έχεις μέσα. Τι, πάρα το εκπήρες κι εσύ? Ποιος? Εσύ. Όχι. Τι είδα μια σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Τι είναι το να πω σβήστατε? Πότε σου κάνει φλάς ρε μαλάκα το καντράν? Όταν αλλάξει ταχύτητα δεν σου κάνει φλάς? Κάνει φλάς το καντράν. Έχει περάσει την ενέργεια. Ωραία, εκεί πέρα πέτατη. Ή βάλε... Βάλτε είναι πιο νωρίς στο τετραγωνικό. Κάτσε ρε, από τα καντράν, από τα κουντέρ, όταν έχεις, που βλέπεις τρόπο, αναβοσβήνει κάτι. Ναι. Ναι. Δεν σου φλαζάρει όταν αλλάξεις ταχύτητα? Ναι. Η μπαρίτσα που είναι κόκκινη γίνεται μπλε και αναβοσβήνει. Α, δεν θυμάμαι. Ναι, νόμιζα ότι με τα κουντέρ δεν έχει τη μεσαία τη γραμμή. Ο πρόεδρος δεν θα τρέξει σήμερα. Ναι, θα τρέξει. Θα μπει. Έβλεπα μπάσκετ, μαλάκα, τώρα. Έβλεπα και είδα και το έμπτο ημίχρονο στο ποδόσφαιρο. Ο Καρά πέρασε και ο Ολυμπιακός είναι 0-3, ε. Ναι ρε, αυτό λέω. Κερδίσαμε στην Ευρώπη τον Παναθηναϊκό και τώρα έχει κάνει ένα 3-0 στο ημίχρονο και είναι στα ίσια το μάτς. Έχει ένα ημίχρονο να βάλει ένα γκολ. Αυτά, ε. Έχει και ένα ημίχρονο να φάει ένα γκολ. Καλά, μόνο το Βάζελ που ψηλιάσανε. Εγώ... Δεν περίμενα ότι θα κάνει την ανατροπή τώρα στο εκτός έδρας, αλλά στο μπάσκετ μόνο την ψωγιά. Ο Κάρα μου έριξε πεντάρα. Τι τσούγα μισή εκεί πέρα. Με ποιον έπαιζε? Με την Δυναμό Ζαγκρέπ. Και είχαμε χάσει 0-2 και έριξαμε 5. Τι θα γίνει, θα γίνει με την Λουσβέτε σήμερα, πλακωθούνε. Θα γίνει τσιπουτανιάρο κατάσταση.
Αγίνει, ο Κύπρος που είναι, δεν θα μπει. Παίζεται, Χρήστο. Δεν ξέρω. Αν παίζαμε, ναι, παίζαμε. Έλα, τελείωνε, μπες. Τι είναι και, είναι και ψαράκι σήμερα, μέσα. Βέβαια, γιατί. Και την προηγούμενη ήταν και την προπροηγούμενη ήταν. Θα πάει πολλές πίνες ο ψαράκης. Όταν είναι ψαράκης, μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο μέσα. Τώρα, τώρα. Θα το πετάξω. Όχι, μωρά, άστε να πειράσει. Ποιος λείπει από το λόμπι, ο Ντένις δεν τρέχει άλλο. Ο Ντένις δεν τρέχει. Να πω. Και κάποιος άλλος λείπει. Ποιος άλλος, ποιος είναι άλλος, θα τρέχει. Ο Ντένις, ναι, όντως δεν θα παίξει. Κάποιος λείπει σίγουρα. Δεν γίνεται να πεις. 15. Γιατί είναι ο Μάστορας που έχει κάνει το τέτοιο και είναι και ο Λεωνάρντο μέσα. Τρεις κόκκινοι. Όχι, να τρέξει ο Νόμπι. Την πήγες καλά χθες στην πίστα. Ένας άσπρος λείπει. Ο Λίμπους λείπει. Ο Λίμπους, ναι, ναι. Ξεκίνα το τώρα. Και 5 λεπτά. Λογικά θα μπει ο Λίμπους. Λέω πάρε αμάξι, ρε. Όχι, παιδί, αφού ο Λίμπους δεν παίζει, λείπει. Ταξίδι. Όντως. Ταξίδι. Έτσι μου είχε πει. Νομίζω ότι μου το έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης, ρε παιδιά, ξέχασα να το πω. Ναι, ρε παιδιά. Άρα να μην τον περιμένουμε, λοιπόν. Ναι. Πάμε, τι περιμένουμε. Ναι, ο Λίμπους λείπει σε ταξίδι. Όχι, ρε, και πέντε. Έγραψα και πέντε, δεν μπορώ να το βάλω. Λέω παραμάξι να ρίξει μια στον πρόεδρο, μια καλύτερα, μια παχιά. Ναι, ναι, τώρα πήρα. Ποιος μπήκε, κάποιος μπήκε. Γραμμένος, ποιος άλλος. Αφού μου πες, τσουτσούνα. Έτσι το ήτανε, από πάνω ήτανε. Και του λέγε του Τσόμπι, μην μπεις. Είναι λέει και ο Λεωνάρντο, λέει και ο Μάσταρας. Γυριστή του την έκανε του Τσόμπι, Τσόμπι. Και έκλεισε το Twitch να μπω στο παιχνίδι. Τσόμπι, σου έκανε μαλάκα τρίπλα τώρα, βραμμένος. Ρουά μάτε. Γραμμένε. Παρακαλώ. Εσείς θα είστε οι νικητές του πρωταθλήματος αναμφισβήτητα. Το είδατε το post που έκανα. Όχι, τι έκανες. Να μπει στο Discord Best τώρα, γιατί επήγε αυτό το πράγμα και αν συμφωνείτε και εσείς που θα είστε και οι νικητές φυσικά, να το κάνουμε. Περίμενε να δω πού το έχει στείλει αυτό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, ρε. Δεν έχουν αφαιρεθεί και οι αγώνες. Δεν πρέπει να τελειώσει. Είναι άλλη, αυτό επήγε. Δεν ξέρω τι έχεις ανεβάσει αυτό. Important news. Ναι. Καλώς τον Νόρκα. Το δολοφόνο του μεσονυχτίου. Νίντζα μάλλον. Είμαστε συντονισμένοι, ναι, κύριε Βάρκα. Λαμόγιο, δεν θες να με δείξεις εμένα. Γιώργο. Τι. Δεν θες να με δείξεις, λέω. Ναι, βάλε. Κάμερες. Άνοιξε. Δεν βλέπω. Το μόνο που δεν έχω βάλει είναι smoking. Ναι, ρε, συμφωνώ. Συμφωνείτε, ωραία. Κάτσε να δω, φίλε, γιατί δεν είναι. Αχα, ανάπτυξε. Μην το συζητάμε άλλο. Ωραία, τέλεια. Μικρούλης είσαι όμως. Ο πρόεδρος ήταν μεγάλος στην Κατάραβα. Έτσι. Μήπως θέλει το κινητό σου, γιατί είναι τόσο μικρή εικόνα. Θα φτιάξει μόνο του. Από το πάω, μεγαλώνει, όσο περνάει η ώρα, μεγαλώνει ψαράκι. Έλα, έλα, νάτος, έλα, σε φτιάχνω, έλα. Το άρε ομορφιές, άρε ομορφιές. Σου κάνει αυτό το τέτοιο, ήθεσαι άλλο. Άρε ομορφιές, άρε. Πω, μιλάμε, είσαι τούμπανο. Κάτσε πρέπει να πω να δούμε. Εγώ, φίλε, τώρα, ελπίζω να έχουμε κόντρα, τίποτα δεν σου λέω. Κάντε λίγο πιο πίσω το κινητό. Πιο δεξιά σου. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε, παίζουμε από την έπαρνη και ο άλλος. Έλα. Εκεί είσαι. Πού πας τώρα από τα τιμόνια από τα τζάμπο. Πού πας. Ό,τι έχουμε, ρε φίλε, ό,τι έχουμε. Δεν βλέπεις που πίσω έχω άλλη μια καρέκλα, έχεις καταλάβει γιατί. Κόντρα. Κόντρα. Καρέκλα κόντρα. Τα τζάμια. Το βιβλίο κάτω.
Υπάρχει. Τώρα υπάρχει, ναι. Ωραίος. Σκάγκη, σκάγκη, φίλε. Πάρ' τον insane. Τι ώρα είναι, παιδιά. Καλησπέρα, να πούμε στα παιδιά που παρακολουθούν. Βάρκα, κανόνι στα οικονομικά του καναλιού, εσύ. Ο Ταμίας. Ανώνυμος έκανε το make ένα ευρώ. Ευχαριστούμε. Ο Λεωνάρντο είναι αυτός. Και όχι μόνο αυτό, το ζητάει και πίσω ο γύφτος. Επόμενο στρόφινς είναι 10.000 ευρώ. Εδώ βλέπετε δύο καταπληκτικές φάτσες οδηγικές. Σου πει το φρένο, το έχει κέντρο ή το έχει βάλει και λίγο πίσω. Κέντρο, κέντρο. Τι είπες? Είναι μικρό, λέει, ταχύτητας. Ναι. Τι είναι, σε το δικά σου ανοξείδωτα ιστορίες, μαλάκα. Σε κάνα μάρχοντα, έχουμε πάρει την πλαστικούρα εδώ. Τα σίφτερ. Δεν με αφήνουν να παίξω όμως. Θα το δει και αυτό το διαιτητικό εκεί πέρα που υπάρχει. Εγώ με δίκες. Πόσο χρόνο αυτή η κακομοίρα η κοπελίτσα, ρε Γιώργο, μικρή? Ποιο? Η κοπελίτσα, πόσο χρόνο είναι η κακομοίρα? Από ό,τι είδα, δεν πήγαν παραπάνω. Αυτό μίλησα με τον άνθρωπο, μου πήρε τηλέφωνο, ρε. Μάλλον το έστειλα εγώ μήνυμα προσωπικό, γιατί έχουν ξαναμιλήσει. Ο ηθοποιός, ο φατσέας. Δεν το ξέρω, φίλε, αλλά εντάξει. Ναι, πάμε. Έπαιζε στο καφέ της, έπαιζε στο καφέ της χαράς, ρε, το φατσέα που έλεγε ο Λαγατάκης. Από Θεσσαλονίκη είναι αυτός, το κορίτσι. Νομίζω Αθήνα, δεν ξέρω. Είναι, και αυτό είναι, δουλεύουν μαζί με τον άνθρωπο τον ηθοποιό και από μικρό το παιδί αυτό κάνει συνέχεια εγχειρήσεις και τώρα θέλει να κάνει τον εγκέφαλο. Χαίρεσαι μέσα εδώ, μην τα λέμε, είναι... Και λέω, από το να τα δώσουμε κανέναν φορά. Αυτός έχει πάει τώρα στη Γαλλία, τι έχει πάθει ο άνθρωπος, του είπαν 16.000 το χειρουργείο και του ζητάνε άλλα 4.500. Αγλώζει για το χειρουργείο. Ναι, όχι. Άμα είναι τέτοια ιδιωτικά, ρε φίλε, και είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, λοιπόν, τα 4.5 δηλαδή. Ναι, και αυτό το ξέρω από χέρι, θα τα μαζέψει. Είναι, έχει μπει και ο σκιαδαρές στη μέση, έχει ξεκολλιαστεί στο πώς. Εμείς δίνουμε το 1/5 σχεδόν, καλά είναι. Δεν πειράζει, ό,τι παίρνει σε καλά, ρε, τι λες τώρα. Αυτό σου λέω, καλά είναι. Καλύτερα πάνε εκεί, γιατί δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα για κάτι ορφανοτροφία. Χάλεβες αν θα τα πάνε, αλήθεια τα παιδιά. 13 άτομα, ποιος μας λείπει? Ο Ντένις και ο Πέτρος. Δεν έχουν αρχίσει τα προβληματικά μας. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Oh, yes. Λοιπόν, βλέπουμε χαρούλη στην πρώτη θέση. Γιώργο. Ναι. Τις εισόδους που κάνεις με το τιμόνι σου, κάνετες ναι, πιο ομαλά. Μην του ρίχνεις σφαλιάρες στο τιμόνιο. Δεν παίζεις την WRC. Δυστυχώς μόνο με σφαλιάρες καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, οκ. Μη στρίβεις τακ απότομα. Κατάλαβα. Όχι τίποτα άλλο, επειδή θα την ξαναπάρω ένα πεντακοσάρικο, μη θα την γράμμη. Δεν καλέτε να έχει κανένα τέτοιο σήμερα, ντεζαβού, στην ίδια πίσω από το διαμάτι. Ο Τζοντόκα, κάτι θα γίνει με τον Τζοντόκα. Θα φρίξει πια. Τον έχει βάλει τώρα το τζαράκι ο Τσόμπι. Χθες έγινε με κελίο εκεί πέρα. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί συνεχίζουν και μπαίνουν. Εξηγήστε μου λίγο. Δύο φορές. Γιατί τρέχει ένας? Γιατί δεν τρέχουν τα γιατί πάντα για να πάρουν την νίκη κάνουν τα παιδιά, τα πάντα. Ο Μάκης ήταν μαύρη ομάδα. Ο Μάκης ήτανε... Άσπρη ήτανε, ρε. Άσπρη είναι, ρε. Ο Τσίφ ήτανε μαύρη και ο Μάκης άσπρη. Ναι. Και μας έφυγε ο Γεράσιμος. Γιατί δεν μπαίνει ένας να τρέξει? Γιατί... Μπορείτε να δείτε σήμερα και τις διαφορές τώρα. Γιατί μπήκανε του δεύτερου πρώτη και καλά. Η Β πήγαν στο Α, στο Α δεν γίνεται να πας στο Β, ρε φίλε. Β δεν πας. Κάτσε ρε, ο Σάντος στο Α δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται. Β,
Ο Ψαράκης παίζει άμα παίζει χρόνια. Να έχει γεννηθεί για την τιμονιά. Παίζει πολύ καλά. Έχει στήλει, έχει στήλει. Ήταν εδώ χρόνο Σάντο, προπόνητης από χτες. Τι έχει ξεκολλιάσει. Ρε, άμα δεν είχε τη στραβή εκεί πέρα. Άμα δεν είχε τη στραβή εκεί πέρα μαζί μου, θα πήγαινε πολύ καλά. Καλά, εσύ περίμενε για το βίντεο που θα ανεβάσει. Μπορεί να ανεβάσει. Ταινία μικρού μήκους. Ο χάος είναι σε μοβ γύρω. Και ο Σαντούνης. Α, εντάξει. Πάντως το... Σαν το τραβάει τον Παναγιωτάκη, βλέπω. Το Αλφα Ρωμαίο το έχουν ανεβάσει, φίλε, πολύ. Το Φεράρι, φίλε, δεν έφευγε στην ευθεία. Που το ξεκόλλιαζε στην τελική. Και οι δύο βελτίωσαν. Όχι, δεν βελτίωσε σαν το. Μόνο χάος, sorry. Όχι, και ο Ανδρέας. Εχθές πάντως, δεύτερη τρίτη θέση, εσύ με τον Τζον ένα χιλιοστό και εγώ με τον Κουτσάβλη ένα χιλιοστό. Άστο. Δεν γράφεται αυτό. Δεν γίνεται ρε φίλε. Ούτε στην Φόρμουλα 1 το έχουν κάνει αυτό. Όχι, στα προκριματικά. Ένα χιλιοστό φίλε, 4 αμάξια. Ξέρω, όχι 4, 2 και 2. Χάρισε η ποινή. Ο Λίγαρ που κερδίζει 6-1 τώρα το πράγμα. Ναι, πρόεδρε, τι κάνεις εκεί στην πίστα. Φτάνει το. Αρκετά. Μπε στα πίτρια για κανένα χρόνο. Αρκετά λέω. Είναι η τακτική, είπα αυτή. Ναι, ναι. Σε κούραση έχει τώρα. Σε σύστημα το ξέρει. Μικέλ, τον έχεις. Ρε Χαλωμάκη, μπες και εσύ στο live. Ποιος? Ο Άλεξ. Άλεξ, θα σου στείλω. Μπαίνουν τα πίτρα οι περισσότεροι για να κάνουν ένα τελευταίο διγύρο. Ο GTO λέει Master με QR1 λέει το άδωσες, λέει. Εντάξει, ο GTO δεις πως είναι στο... πως το λέει. Ναι, ναι, με QR1, με QR1. GTO Greece. Το GTO ξέρετε τι σημαίνει καταρχήν. Τι είναι, το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο. Όχι, 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 Greece the one. Greek the one. Αυτό είναι το GTO, κύριοι, για να ξέρετε. Τα σέβεστε. Σομπαρά. Το αμάξι. Με QR1 του την έδωσα GTO, τον έκανα μάγκα τον πρόεδρο. Το QR1, τι είναι το QR1 ρε μάγκα. Είναι αυτό που κουμπώνει το τιμόνι. Αυτά που τα γράφει GTO. Το quick release. Ναι, το quick release. Έχουμε ανοιχτό και του πρόεδρου το live. Συγγνώμη, γιατί να μην το δίνει με τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Καλό είναι. Κορό εδώ με βίασε. Έξτρα είναι το QR. Έξτρα είναι. Ένα κατοστάρικο έχει το QR. Εγώ δεν το έχω αυτό σκέψη. Και πώς άλλαξε τη μόνη την άλλη φορά μπαμπαμ στο SWP. Εγώ το στριφογυρνάω και το βγάζω. Εσύ το κουμπώνεις απλά. Α, έχεις τέτοιο εσύ. Αφού σε κλέμπα. Μου λέει γυμμένα δύο τιμόνια έτσι αυτά, λέω θα έρθει εδώ το McLaren, θα έρθει και το αυθεντικό, λέω εδώ γυρνάμε τώρα. Ναι, ανοίγω, ναι. Ανοίγω την κούτα, βλέπω δύο λέω, τιμόνια. Λέω τι άλλο γέννησε το ένα, το άλλο. Η Κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο εδώ λέμε έτσι. Σου έκανε deal όμως, δεν απάντησες ο γραμμένος. Τι deal. Το VR με το τιμόνι. Ναι, σούπα, στο λόγο το McLaren, να μου δώσεις το VR. Ω, καλά. Μαλάκα, θα νιώθω άσχημα τώρα. Όχι ρε παιδί, δεν θέλω να σε πει. Εδώ και 50 ευρώ τότε, να μην νιώθεις άσχημα.
Όχι, κάνω ένα αυτό. Να το πήγα λίγο σε ξύλο. Τα αποκριματικά τα έχεις δώσει. Τα έχεις δώσει. Ναι, ναι. Τελειώνουνε. Είναι άλλο ένα λεπτό. Ναι. Θα προλάβουνε εδώ, αυτόν και άλλον έναν γύρο. Σφάζονται. Κάτσε να δω λίγο κάτι εγώ, γιατί πολύ ψηλάριζω. Έτσι, έτσι, πες τα, GDO, τζάμπα το πήρε, τζάμπα. Τζαμπελάουα. Το τελικά το τιμόνι, ποιος θα το κάνει εδώ, GDO ή γραμμένος. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Α, δεν ξέρω. Το έχετε συζητήσει μεταξύ σας, τι φάση. Εγώ έχω πει ότι άμα... Και καλά θα πάθω πλάκα, ας πούμε. Στα γενέθλια... Στα γενέθλια, ας πούμε. Στα γενέθλια, ας πούμε. Το έχετε, το έχετε, να σου πω, το έχετε ας πούμε έτσι κανονίσει και καλά να έρθει στη γιορτή μου ή περιμένετε γενέθλια. Πότε είναι η γιορτή σου? Άσε μην κάνεις spoiler, άστο, όπου δεν γουστάρετε σας. Το δώρο τι ήταν χθες στο live, γιατί δεν ξέρω. Μια συνδρομή. Εγώ αν βγεις βάθρο στην πανοράμα, στο στέλνω την άλλη μέρα. Άκουσες τι είπε. Αν βγω βάθρο, την άλλη μέρα, στο στέλνω. Τι που δίνεις έτσι. Αν βγεις βάθρο λέει στην πανόραμα, θα σου στείλει την αύριο ημέρα. Άνετα, συνεννούμε όλους τους δύο να πάνε ένα δεκαρικάκι. Δεκαρικά, άκουβα, κουβαρντάς. 120 ευρώ έβγε. Οι τρεις κόκκινοι δεν θα στο χαρίσουν, ε. Για σιγά. Για όλα υπάρχει μια τιμή, να ξέρεις. Κάτσε, θα τους πληρώσω κι εγώ, με συμφέρει. Λοιπόν, ο αγώνας είναι του Σάντου Τζουντόκα, παιδιά. Το έχω πει από τώρα. Πάρε και ένα δυο ταχύτερο γύρο. Σαν να κλέβει εκκλησία είναι τώρα. 24.600. Αλλά και εντάξει. Κάτσε να δούμε και καταναλώσεις και φθορές και... Εγώ ρε φίλε, ρε εσύ ψαράκι. Ο ψαράκι ακόμα τρέχει ακόμα, ψαράκι. Τρέχει. Πέμπτος είναι, φίλε. Τέταρτος. Ήμουνε και μόνο στο πρώτο σεξιο και κάνα μαλακία. Αν θέλετε, δείτε το. Όχι, σε πιστεύουμε, ρε. Ρε, εσύ πιο παλιά που κάναμε... Ακόμα ήμασταν στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο. Και κάναμε λίγο προπόνηση αυτή. Τρία πιτ δεν έβγαινε, ρε, φίλε. Ο Mike Mods λέει δεν ακούγεται κανένα σας. Γιατί? Όχι, τώρα φίλε. Το έφτιαξε. Όχι, τι άλλο μα λέει, είχε φάει. Α. Όλες οι πίστες έχουν πει να βγαίνουν με δύο πιτ. Δεν ξέρω τι κάναμε τότε και λέγαμε ότι δεν φτάνει το κάψιμο, λέγαμε ότι δεν φτάνει. Πηγαίναμε με το Μάζα, ρε. Όχι, ρε. Αλλά, όχι, κάτι άλλο κάναμε, έχεις δίκιο εδώ, δεν πάμε. Έφυγε και κόλλο Ολυμπιακός. Μήπως βάλατε κάψιμο από το DAP6. Όχι, όχι, σωστά τα είχαμε βάλει, απλά κάτι άλλο, έχει δίκιο Τσόμπι τώρα. Ψαράκι, με σκυρά θα ξεκινήσει. Μην του πεις. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Τι να κάνω, για πες, τι προτείνεις. Μέσα μαλακά και επίθεση. Ξεκίνησες... Εγώ ξέρεις με τι θα ξεκινήσεις, έτσι. Εγώ δεν λέω τα μυστικά μόνο. Μην τα πεις Γιώργο. Μαλακά και επίθεση, Ψαράκι. Έχουν γίνει αποκλειματικά, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ την τελική κατάταξη. Αλφα Ρωμαίο προηγείται. Μαύρη ομάδα. Αλφα Ρωμαίο θα εξαφανιστεί. Μαύρη σαν καλιακούδα μπροστά. Ο Τόμ βγήκε τρίτος στο τέλος. Έκανε... Ναι. Και γιατί σου λέω μεσαία? Γιατί οι μαύροι μπροστά θα ξεκινήσουν μεσαία. Πάντα αυτό κάνουν. Γιώργο, Τζάγκουαρ στην πανόραμα δεν θα έπαιρνε. Δεν το κάνανε στον προηγούμενο αγώνα. Άφησα το Μάζδα για την πανόραμα. Τα μεσαία. Ο GTO και οι άλλοι ξεκίνησαμε σκληρά στην Ατλάντα χθες. Όχι, σου λέω για τούτους εδώ στο δεύτερο λόμπι. Πάντα με μεσαία ξεκινάμε. Έλα, μπαίνω κι εγώ με μεσαία. Και άμα μπουν μεσαία θα εξαφανιστούν μπροστά χωρίς πίεση και κόντρες. Αντρέα, Τόμο, Μικέλ, ό,τι είπαμε, μην τους ακούτε. Τόμο, Ανδρέας, 3-4, βλέπουμε μαύρη και κόκκινη. Κόκκινη και μαύρη εδώ. Άνε ντέρμπι. Έχει κολλήσει το τίτσο. Έχει κολλήσει το τίτσο, ε. Μικέλ, ό,τι είπαμε, στον πρόεδρο πρώτη στροφή.
Μπέστο. Πάει ο πρόεδρος, έπεσε. Έπεσε ο πρόεδρος, παιδιά, όντως. Αυτό πρέπει. Όντως. Έπεσε, ε. Ναι. Το έλεγε ότι είχε φάει 3 disconnect σήμερα. Ωραία πράγματα. Είναι καλό ή κακό. Δεν το είπα στο. Για τον πρόεδρο. Έχει βγει και από την πίστα. Δεν γίνεται τώρα, τι θα κάνω. Unbelievable. Και να μπει, δεν μπορεί να τρέξει τώρα. Πρέπει να γίνει από την αρχή. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι αυτοί. Θα κλείσει η πίστα και θα γίνει καινούργια. Μα είναι ετοιμάστε τώρα πίστα, ρε. Και πέρα την κλείσει τώρα, δεν γίνεται. Μα λείπει ένας κύπνος στην ομάδα. Το βάρκα. Τι θέση πάρει ο πρόεδρος? Φαίνεται τώρα. Τι ναι, είναι αυτό, δωδέκατο. Πρώτο τελευταίο. Δωδέκατο. Στο Twitch δεν υπάρχει, τώρα μπαίνουμε στη Λονόβα. Καλησπέρα και από εδώ. Και ξεκινάμε. Δώστε λέει, δώστε, έστειλε μήνυμα, δώστε το Χριστό. Ω, άκυρη κίνηση από έναν άσπρο. Πότε δεν παίρνει. Ο Ανδρέας πουλ επίθεση από... Βάλε ρε σύλλε, α. Εμάς εγώ με ρίδι. Κινήσαμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κλίτς δεν υπάρχει τώρα, ε. Σάμπα μιλάμε. Από το δικό μου κλίτς πες να βλέπεις. Καλησπέρα, είμαστε. Πολύ καλή κίνηση κόκκινη. Ο Χάρης είχε ατύχημα. Καλά είπα εγώ, είναι επικίνδυνο. Ναι. Έστειλε και ο Μικέλ είχε ατύχημα. Έστειλε και τον Μικέλ. Τώρα θα στείλει και τον Παναγιωτάκη. Κάτι ξέρω εγώ που είπα για τον Χάρη. Είχε ζημιά φουλ. Αύριο θα του δώσω αυτή την την ποινή επιτέλους. Τα 5 δευτερόλεπτα που έλεγε. Επιτέλους. Ωραία γενικά έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει. Ναι. Αντρελό. Σκληρά όλοι έχουν οι πρώτοι τέσσερις και ο Ψαράκης ήταν μέσα. Ψαράκης με αριστερό φλάζ για να περάσει το χάος. Όλο το grid. Έχει βγάλει αριστερό φλάζ για να περάσει το χάος και περνάει. Όλο το grid είναι σκληρά εκτός από τον Ψαράκη, παιδιά. Τέλεια. Εγώ μπορώ να το συζητήσω. Ψαράκης εδώ, περνάει χάος. Άσπρο είναι τα μάξι του Ψαράκη σε μένα. Όχι, εγώ το βλέπω κανονικό. Όχι, κανονικό είναι. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και στο κινητό και στο PlayStation στην τηλεόραση το τρίτο του λέω. Και είναι ένα δευτερόλεπτο μπροστά το κινητό. Ο Insane πιέζει το Χαρούλι. Δύο δευτερόλεπτα. Τσόμπι έχει χώρο το δωμάτιο πάντως, ε. Έρχεται και ο Νίκος από πίσω. Μισό δευτερόλεπτο ποινή ο Νικόλας και τον επιέζει ο λογικά. Ναι, μισό λεπτό, μισό δευτερόλεπτο τον. Όχι ρε, τι να πω, αφού θα μπει ο πρόεδρος θα κάνει το live, δεν θα μπει. Θα μπει. Καλά η συναγή, Ψαράκη. Ψαράκης, περνάει τρίτος, ε. Και ο Χάος θα περάσει το ντομ τώρα με την ποινή. Ο Τζιντόκα ξεκινάει και ανοίγει 2 δευτερόλεπτα. Ο Τζιντόκα πήγε στα 2. Φτάνε, τρύπος ο Βάρκας εδώ μέσα. Και άμα είναι να βγω πείτε μου. Α, μήπως θέλει να μπει ο Γιώργος για το live, ρε. Ναι, αυτό λέω. Μήπως ανοίξει εκ νέου live στο τέτοιο. Στο YouTube. Πού θα μπει, δεν μπορεί να κάνει live άμα είναι μέσα παίχτης. Δεν θα πεις την ομαδική να πει. Α, ναι, σωστό.
Καλά, σε κάνω και εκεί, δεν είναι πρόβλημα. Ποιος το είπε? Πιέζει ο Φαράκης στον Αντρέα. Λογικό με τα λάστιχα που έχει. Ναι. Ό,τι μπορέσει και κερδίσει εδώ είναι ο Ψαράκης. Άντρα. Κρατάνε, δεν είναι ότι δεν κρατάνε. Πάνω κάτω ίδια είναι. Και ωφελείται ο Σάντο πάρα πολύ από όλα αυτά. Ναι, γάμο το. Άκουμε, χτύπα τον Αντρέα να φτάσετε το Σάντο. Μην τον περάσει τον Αντρέα, δεν έχει λόγο. Να κλείσετε το Σάντο που θέλετε εσείς τώρα, όχι να κάνετε μάχη. Συνεργαστείτε για να φτάσετε τον πρώτο. Δες πως θα μαζέψουν 200 χιλιοστά, μαζέψαν ήδη στρεφτεία. Αυτό σου λέω. Εσύ τώρα πρέπει να κάτσεις από πίσω τον Αντρέα και απλά να κυνηγάτε τον Σάντο. Έχω πολύ τα κοίτα παραπάνω, ρε. Παίρνα τον τότε άμα μπορείς, αλλά... Και ο Αντρέας έχει πολύ λάκ, παιδιά, έτσι. Ναι ρε, παίρνα τον, ας να λέει. Δεν θα κερδίσεις κάτι άμα τον περάσεις. Είναι πιο γρήγορος ο δικός ο Αντρέας. Και εδώ είσαι έχει μεσαία, έχει μεσαία. Έχει μεσαία, ρε. Μπορεί να υποφελείται περισσότερο ο Αντρέας από ότι ο Γιάννης. Ω, βγήκε ο χάος. Κάτι έγινε εκεί. Ναι. Με τον Ντόμ και τον χάος δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έχει το Insane με ποινή όμως. Με ποινή όμως. Έχει εξαφανιστεί ο Σόντο. Πάει να κάνει ό,τι έκανε χτες, να πάει να γλιτώσει να... Ούτε την ευθεία δεν φτάνει, έτσι. Όχι, δεν το φτάνεις. Πάει και ανεβεί πολύ, σου λέω. Δεν το φτάνεις. Έχουν ρίξει το φεράκι και ανεβεί το αλφα. Απίστευτο την έξι, ε. Ανεβάσαν το αλφα και το μεγκάν την ώρα που τα κάψα. Και εμείς το κάψαμε το αλφα. Και αφήσαμε το Ferrari για τους δύο τελευταίους αγώνες. Ρίξανε το Mazda και δεν το έχω δουλέψει. Εσύ τελευταίο με Mazda. Ναι, θα περάσω ωραία. Έχω τακτική special. Πέστε μου γιατί και εγώ μάζα έχω. Στον τελευταίο. Να μην πω καν. Ναι. Έλα ρε Ψαραγγής, πίεσε λίγο. Έλα. Έλα Γιώργη. Μην τον ακούς, για να κάνεις λάθος το λέει. Μην τον ακούς. Άσε, θέλω και τα λάθη να κρατήσουμε. Τον έχεις, ρε. Θα... Έχεις πιο πολλά καύσιμα, Ψαράκι. Ναι, κοίτα το, θα την πάρεις δύο φορά. Γιώργο, θα πείτε ότι θα βάλεις το live. Το έχω ξεκινήσει, αλλά δεν ξέρω γι' αυτό πρόβλημα. Άστο να τρέχει. Προχώρασε, από σένα βλέπω κι εγώ. Δεν ξέρω, δεν πάμε καλά με την κουσμότητα τελευταία. Καθόλου καλά. Τόσο διαφορά ρε φίλε, το κινητό γιατί έχει τόσο 4 δευτερόλεπτα διαφορά τώρα που το ξανά άνοιξε από το PlayStation. Το κινητό από το PlayStation έχει 4 διαφορά. Βάει πιο γρήγορα. Τι κάνει πιο γρήγορα? Βάει, πώς το λέω. Βάει καλύτερα στην κουσμότητα. Γιατί είναι πιο μικρό, το ξέρετε. Είναι πιο μικρό. Χαρούλης και ο Τόμι είναι τα ίδια ακριβώς, ακριβώς. Σχεδόν και χαλάστηκα και σε κάτω. Και ο πρώτη θέση. Θα ακούσει ένα καλύτερο σου. Με τον γύρο.
Τσαράκη συνηγάει τζουντόκα. Καλά. Μπράβο, Τσαράκη. Ο Μικέλη είναι πρώτος σωστά. Όχι, βάρκα θα λυθούν μπερδεμένα τώρα. Επειδή μπήκες τώρα. Περνάει χαρούλης. Φίλε, όταν τρέχεις δεν πρέπει να μπαίνεις στο live. Δεν έχεις καμία δουλειά, πρέπει να κάτσεις και να παίξεις. Άμα ακούς 10 φωνές, πώς θα τρέξεις. Και στο σπίτι ρε φίλε, παιδιά και γυναίκα τα ακούω όλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Είναι εκπαιδευμένος. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Βγάλε το traction, μπας και πιάσεις πιο γρήγορα, ναι. Όχι ρε, το φοβάμαι εδώ πέρα. Χαρούλης είχε ανεπιτεξής στην τέταρτη. Δεν θα πεις χαρούλης, ένας επιτόλου. Θα να απολαύσετε στο επόμενο που μπορεί να πάρει και την τζάγκορα μα θέλει, έτσι. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο κανονισμό στο οποίο να είναι. Ναι, έχει και αυτό τώρα. Γενικά έχουν ανοίξει οι διαφορές πολύ, έτσι. Ο Χαρούλης με τον Ντόμινε. Ο Χαρούλης με τον Ντόμινε, ναι, στα 700. Λίγο κοντά. Το δευτερόλεπτο, οι υπόλοιποι είναι 2,5-3 δευτερόλεπτο ο καθένας. Ο Ντόμινε μπορούσε να πάρει και το S2000. Ναι. Εγώ, θα κάνει 10. Θέλω να πλησίασε λίγο το ψαράκι. Για βάλτε τα λάστιχα του Ηλία. Καλός είναι στη μέση ο Ηλίας. Τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Είναι σκληρά όμως. Από κάψιμο θα πει στα πίπτα. Έλα ψαράκι, τους μαζεύεις, δώσε τα όλα. Ο Ντουμίγκα να τη μονιέρω στο χέρι. Χάσαμε και το πλάνο ψαράκι. Έχει και τη γραφή λίτρες, πώς το κάνεις. Τι το είχα ανοιχτό ακόμα. Τι το βρήκες στο λίτρο. Ναι, και έχουμε hacker. Επιγραφή λέει λίτρες έχω. Ζωστά. Αλλά στη διά σου είναι ψαράκι μου για πέτα μας ένα γύρο. Θα δούμε τώρα. Και από κάψιμο είναι το ίδιο, ε. Το ίδιο. Ένα κλακ καλύτερος είναι ο ψαράκις, ε. Αν μπεις στον επόμενο, βλέπω τώρα το map απάνω. Αν θα βοηθούσε να βάλει, αν δεν μπλέξει σε κίνηση. Θα βάλει μαθακά. Ναι. Βλέπω το map απάνω ρε παιδί μου, τις διαφορές που θα βγει, ξέρω εγώ. Αν μπει τώρα θα βγει μπροστά του αν κάνει καλό outlap. Εδώ ρε μαλάκα κάνει με λιωμένα μόβο sector. Ταράγκης είναι αυτός, εδώ τώρα το χάσει. Εδώ χάνει πολύ. Πήγαινε, βάλ' τα μαλακά. Πιστεύω θα μπλέξει ρε φίλε. Μπα, θα πούνε όλοι σε ένα γύρο από το, από το πολυβίο. Είναι καλή διαγύριση από τον Αντρέα βλέπουμε. Εντάξει, ναι, Αντρέα θα τα πάει καλά στο τέλος. Έμπα, πει ψαράκι. Ναι, επιλογή δική σου. Σκληρά ή μαλακά. Όχι, πάω μέσα. Όχι ρε, μαλακά. Όχι ρε, ψαράκι ρε. Τώρα θα το χάσει. Ψαράκι, την έχασε την μπάλα. Σαν το τσόμπι την έκανε κι εσύ. Τώρα θα σου βάλει. Τώρα θα σου βάλει ο Σάντο Μέτρια και δεν θα τον ξαναδεί όλο τον αγώνα.
σουτ. Φιλάκια τώρα. Αφήστε τον, αφήστε. Γιατί εσείς τι προτείνατε. Ο Χαρούλης έχει φτάσει και η Ανδρέα, έτσι. Κοκκίνησε πριν τον πρώτο σέκτορ, λάγαμε κάνεις. Δεν είναι πια δεν είναι. Από τα 2,5 πήγαν στα 4 σύνοδο. Ναι, ναι. Στον προηγούμενο γύρο. Όχι σε αυτό, σε αυτό δεν άσχημα. 2,200 ήσασταν και είχετε φτάσει 3,5. Είσαι συν 500 στο πρώτο σέκτορ. Αφήστε, ναι. Ήθελες να μπεις μαζί μας, εμείς θα σε στρεσάρουν. Όχι, όχι, καλά κάνετε. Ο Χαρούλης τα σκληρά άλλιωσε. Ο Χαρούλης τα σκληρά άλλιωσε σε 10 γύρους. Καλά, εντάξει, Χαρούλης. Εγώ πιστεύω τον Ανδρέα πάντως, παιδιά. Θα μειώσει κι άλλο διαφορά. Κάψου παρεμβαίνει. Αν ακούνε οι κόκκινοι να πούνε τον Ανδρέα να μπει στο επόμενο, που κάνει 12 γύρους. Αφού δεν καίει τα λάστιχα. Έφαγες και ποινή. Να το σου... Όχι, ρε. Ο Τότο Βολφ. Μην το πανικοβάλεις, ρε, έφαγες και ποινή, άστο, ναι. Λοιπόν... Εκκληθικός ο κύριος Χρήστης εδώ, βλέπουμε. Μπαίνει και ο Χάους. Αν βάλεις μαλακά, μην το γεμίσεις. Όχι, το έχει, θα βάλω κλειράκια τώρα. Έτσι, ρε, να πούς. Ο Νίκος πάει ακάθετος. Πάρε και ένα κι άλλη και κοίτα το Σάντοβ τώρα. Δεν πειράζει. Έπρεπε να μπεις από πριν, ρε μαλακά, πως θα πάμε να μπει. Θα πούνε οι κόκκινοι στον Ανδρέα να μπει στα πιτ. Τι ο Ανδρέας, τι είναι, 10 χρονών, δεν ξέρει. Έχουμε πει 12 γύρους. Α, είστε μιλημένοι από πριν. Πείτε τα αυτά να τα γνωρίζετε. Αλλά δεν τα κοίτα λαστιχά. Παιδιά, έκανα μαλακία, βγήκα νωρίτερα. Πρόβειται αυτό στο κάψιμο μετά. Και πήρα και ποινή. Αφού στο είπα, ρε. Αφού στο είπα τώρα που μπήκες. Για 6 γύρους πάθησες. Ναι, ρε μαλάκα. Δεν νόμιζε που θα βάλει μαλάκα. Έτσι, κατά λάθος. Θα τον μπερδέψατε, ρε μαλάκα. Ας μην μπαίνει εδώ πέρα, εγώ φταίω. Ο Γιώργος, ο Γιώργος ακούει. Πάτσα κατά λάθος, παιδιά. Ο πρόεδρος ακούει. Σαράκη, να σου πω μια τακτική. Κάνε ένα γύρο. Και πήγαινε βάλε 2 φορές μαλακά τώρα αφού την έκανες. Τι λες, ρε. Δεν βγει τελευταίος, δεν βγει τελευταίος από τους τελευταίους. Οι άλλοι θα τρέχουν στην πανόραμα και δεν θα τρέχει ακόμα εδώ. Μα δεν θα φτάσει πάλι και 6 γύρους να κάνει. Μετά θέλει 12... Όχι, παραπάνω θέλει. Δεν θα του βγει, ρε. 6 γύρους θα κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σου βγει έτσι κι αλλιώς. Μπες, άλλαξε, βάλε με άλλα μαλακά όπως όχι, θα το βγει. Άμα κάνει 7 γύρους με λίγο short shift, παίξει λίγο short shift, κάνει 7 γύρους και μετά κάνει για 10. Για 10 μαλακά. 10 μαλακά, μα δουλεύει δε τσόμπι. Έλα, τσόμπι, δε σκάπητρε ψαράκι και κάνε. Πιτάρισε ψαράκι και βάλε μαλακά 2 φορές. Ναι. Κάνει 4 γύρους κόκκινα, ρε. Γιατί πειράζει. Πάνε έτσι. 7 και 7. Ή κάνε άλλο ένα και πίταρε. Ένα γύρο για να βγάλει, παιδιά. Ένα και μετά πίταρε. Το Ανδρέας έχει ποινή, να μην σε φτωχολετώ. Πρέπει να το πάει τάπα μας. Μισέα μπήκε. Μία έχει ο Ανδρέας. Εγώ πιστεύω τον Ανδρέα πολύ, παιδιά, πάντως δεν ξέρω. Πάμε, Ανδρέα, πίεσε. Πάλι τον πέταξε το Γιώργο. Καλό ρούτερ, έχει ο Γιώργος. τι να κάνει το ρούτερ, άμα έχει να μην φύγει σύντας. Θα λέει τώρα ο Σάντο, πώς είναι τόσο κοντά ο πίσω μου ψαράκης, τι έκλεινε τώρα. Και από μαλακία με το κουμπί ρε, πώς... Δεν κατά... Νόμιζε ότι είχες βάλει μαλακά. Ναι, ναι, βάλε κάποιον για μαλακά, ναι, βάλε σκληρά. Κάτσε ρε, από φίλε, πίσω του δεν μπορεί να παίξει ρε φίλε τώρα στο... Άμα τον φτάσει στο... Στο διπλή. Θα του φύγει. Θα του φύγει. Στο 2-3 να το παίξει η κατανάλωση. Από ναι, πίσω του. Θα χάσει πολύ μου. Με σκληρά και όλα που θα το είναι με μεσιά. Δεν πάει να βγει πρώτος ρε φίλε. Έπρεπε να μπει, έχει κάνει λάθο μεγάλη. Έχει κάνει μεγάλη μαλακία, ψαράκι. Τι μαλακίε έχει κάνει τώρα, τρει. Άσου να λέμε, δεν ξέρω.
Δεν ξέρουμε πρώτα, όλοι, πρώτα που δεν μπήκες. Μετά στο καύσιμο ρε Βαργά. Μετά με τα καύσιμα, τώρα που δεν μπήκες πάλι. Αν δεν μπεις τώρα, άι, ξέχνα τον αγώνα. Μη τυχόν και μπεις. Ρε παιδιά, θα καλύψει 27 δευτερόλεπτα που είναι το πιτ. Α, ναι, έτσι πες τα τους, γιατί δεν καταλαβαίνω. Γυρνάς ένα 28 ρε φίλε, με τα μαλακά θα γυρνάς ένα 25. Νομίζουν είσαι ο Φερσπάτες, περάζεις όλους. Σαν το γυρνάει, άτσε δεν έχει κάνει γύρω ακόμα με αυτά τα λαστίχα. Ναι, το θέμα είναι αν θα σου φτάσει, τι θα σου φτάσουν μετά τα μαλακά για 10 γύρους. Ένα 26 κανείς. Ναι, μια που αρκεί να μην κάνεις μαλακή με το καύσιμο. Άμα το βάλεις σε 9 και παίξεις, αν βάλεις 8,7 ξέρω εγώ και το παίξεις λίγο short shift. Δεν παίζεις short shift, ρε, δεν το βλέπεις τώρα. Δεν το βλέπω, ρε μαλακά. Έχει 15 γύρους ακόμα και είναι 3 δευτερόλεπτα επάνω από τον κανονικό χρόνο που γυρνάνε τα μαλακά, που σημαίνει 45 δευτερόλεπτα κέρδος. Θα χάσει από πίτ 25, αλλά θα κερδίσει 20. Έτσι ακριβώς. Τι θα κάνει ρε φίλε, όλα 25 άρια. Μπες. Τι να... Αν θα σπινεί. Τώρα ξύνει τα αρχίδια το Σάντο. Λοιπόν, καύσιμα για 8 γύρους τώρα και μετά 7. Ό,τι και να κάνεις αυτό θα σε έλεγα. Βάλεις κρυβά πάλι. Σταμάτα ρε. Καύσιμο μην ξεχάσεις να βάλεις, να το ισομοιράσεις. Να ισομοιράσεις το τεπόζιτο. Μην πας το ένα με 5 γύρους και το άλλο με 15. Φάιν. Πόσο βάλεις. Καθόλου οικονομία τώρα, τέρμα γκέζια. Ό,τι θέλεις να βάλω. Φτάρε, φτάνει. Οι δήμονες που σε είπαν έτσι να δουν τι θα τερματίσεις τώρα. Τι λέτε θα τερματίσεις. Εάν συνέχιζε, ξέρεις τι θα τερμάτιζε. Πολύ χειρότερα. Πίσω και από τον Μικέλ. Ωραία, τώρα τι θα τερματίσει. Μέσα στη δεκάδα εύκολα. Άμα καταρχήν έχει τώρα κενό δρόμο μπροστά του. Βγάλει το τράξιο με τα μαλακά ρε ψαράκι, μπας και κάνεις κανένα χρόνο. Στο ένα το χωράει, δεν μπαίνει ποθενά. Βγάλει το λοιπόν, τι το θες. Λοιπόν, στα 37 δεν έλεγε από τον πρώτο τώρα. Τώρα βάλω το κεφάλι κάτω και γύρνα, είναι 25 κάθε γύρο. Το χάρη σε ένα γύρο τον περάσεις πριν 4 χρόνια μπροστά, κάτσε να δεις. 3, 4, 5 έχουμε κάνει τρελάκι. Χάος Αντρέας. Ναι, μείνε λίγο εκεί, να δούμε. Shadow έχει ξεφύγει στα 5. Ανδρέας τι βάζει, ναι. Ο Τόμ έχει το καλύτερο καύσιμο από αυτούς τους τρεις, βέβαια. Έχει βάλει το πιο πολύ. Ο Ανδρέας πρέπει να σπρώξει τώρα χάος ή να ξεμπερδέψει με το χάος. Λογικά ποινεί ο Ανδρέας. Δεν νομίζω. Ναι. Χτες ρε φίλε, πήγαινανε πιο έξω και δεν το έκανε ποινεί. Όχι, πήγε πολύ έξω τώρα ο Ανδρέας. Όπα, ρε λαγκάρι, λαγκέ. Ο Τόμ χορτάρια, δώσωσε. Το μισό δευτερόλεπτο, τι κάνει, θα κόψει τα μάξι. Θα τον περάσει ο Τόμ τώρα. Μπορεί. Αλλά επειδή είναι teammate, να βοηθούν. Μπορεί και όχι. Μπορεί να έχουν συνοηθεί. Σαντο στα 6 ανοίγει. Χαρούλης είχε έξοδο στην αρχή. Δεν ξέρω, δεν πρόκειται κάτι. Χαρούλης δεν κάνει καλή διαχείριση. Ποντάκι, εσείς που λέγατε πριν ήταν σε 35. Ναι, ο Σαράκης είναι mob sector όμως, γυρνάει γρήγορα τώρα. Ναι, πού είναι η διαφορά που είναι. Ο Σαράκης θα κάνει ταχύτερο γύρο στο πρώτο γύρο, αν συνεχίσει έτσι κάθε γύρο. Το 35 πήγε στο 36, πώς γίνεται, έτσι μειώνω. 36 στην αρχή με το ψαράκι. 25-6.
πέρασε, το βλέπω για πως πέρασε το σιγά σιγά. Ο Νίκος πιέζει το Χάρη. Πρέπει να τους περάσεις γρήγορα αυτούς, Γιάννη, μη σε κολλήσουν. Αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Μεσαία, γύρνα πίσω. Μπράβο. Στην ευθεία θα το περάσεις το Μεσέντες. Σπρώχτωνε, μην τον περάσεις. Σπρώχτωνε την πρώτη φορά και μετά. Ναι, δεν προλαβαίνει. Ναι, ρε. Άμα τον περάσει τώρα, άμα τον περάσει τώρα, στο τέλος της ευθείας θα τον περάσει. Στο φρένα, στα φρένα τον έχεις. Παίρνα εδώ και πήγαινε κάρφωσε το Χάρη. Όπα, όπα, όπα. Να είδατε. Είπαμε στα φρένα να τον περάσουν, ρε. Αφού με χτύπησε, ρε. Αφού με χτύπησε, ρε. Δεν σε χτύπησε, δεν σε χτύπησε. Προχώρα. Με χτύπησε, ρε. Προχώρα, ρε. Προχώρα, ρε. Με χτύπησε. Θα τους μπρόκισα. Το βίντεο. Θα τους μπρόκισα, τον κάνεις, θα τον ράνεις. Πάρτα που να έρχεται τώρα και... Λοιπόν, Ψαράκι, σ' αφήνω στο έλεος του Θεού τώρα. Ναι, τώρα, τώρα να, φάτε τα. Και πάμε μπροστά στο... πάμε μπροστά λίγο στο... 2, 3, 4, 5 είναι όχι, κολλημένοι. Όχι, μπροστά. Πείτε τον τι να κάνει τώρα. Να πει να ξαναβάλει σκληρά. Να βάλει τα αμάξι στο απίτ και να μείνει εκεί. Τώρα να κάνει το σταυρό του. Α, είδες. Μπες ξαναβάλει σκληρά. Συνέχισε όπως είπαμε, Ψαράκι. Τώρα με το ζόρι θα πεις δεκάδα. Όχι, ρε, θα πω. Έχουμε ντέρμπι 2-3-4, βλέπουμε εδώ. 1-2-3, μαύρη μαλάκα. Ο Χαρούλης drift. Μαζεύει ο χάος. Ο Χαρούλης δεν θα κρατηθεί και πολύ, πιστεύω. Τις πετάξαν οι μαύροι. Ο Αντρέας κολλητός στο χάος. Πάει για προσπέραση, επικίνδυνα πράγματα εδώ, πάει για την προσπέραση και την κάνει την προσπέραση. Μια χαρά, καθαρός, καθαρός. Πολύ ωραίος. Και ο Τόμ, έχετε και ο Τόμ για την προσπέραση. Όχι, όχι, κόβει. Θα φάει και το Χαρούλι τώρα ο Ανδρέας, γιατί ο Χαρούλης τα έχει λιώσει τα λάστιχα. Πώς θα βγάλει αυτός μετά με τα μαλακά. Αυτός, τα πήγε ο γύρω λάστιχα. Ρε βάρκας που σας χρειάζεται εδώ στο τρενάκι να σας πάρει όλη η σαμπάρτζα. Κάνει προσπέραση ο Ανδρέας τώρα. Ωωωω, Αντρίκο, Αντρίκο. Ηρέμησε, Ανδρέα. Αφού παίρνει μαθήματα ο Ανδρέας, γιατί να μην τα κάνει. Τους καλυστερεί ο Χαρούλης τώρα, ρε. Δεν έχει λάστη. Αυτός κρατάει το τρενάκι. Ο Χαρούλης... 48 δευτερόλεπτα. Πείτε τον Αντρέα να τους μπρόξει, ρε. Να τον περάσει την άλλη τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Αντρέας. Γιατί δεν το λέτε τώρα. Α, όχι, επειδή είναι κόκκινος ο Αντρέας. Έχει κάποιον μπροστά του για να τον εσπρώξει. Ναι, άμα έχει θα τον έχει κάποιον μπροστά. Και την κάνει την προσπέραση. Και θα εξαφανιστεί Σαράκι. Τώρα λίγα. Σαράκι, εδώ είσαι, ακούς. Ναι. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Κάτσε να κάνει. Θα κάνει κίνηση. Θα κάνει κίνηση τώρα, παιδιά. Ωχ, χωρίς λάστιχα και κίνηση, δεν το βλέπω καλά. Μια χαρά δεν το κάνει. Καθαρός. Τον εγκράτησε ο Ανδρέας τον φύλαξε. Να το πω χάος. Και περνάει από πίσω χάος και τους δύο. Πολύ ωραία από πίσω. Και ο Τόμα από πίσω. Και ο Τόμα από πίσω μαζί. Όχι, δεν ξαναπερνάει. Μπορεί να πάρει ποινή εδώ ο Ανδρέας. Εγώ όμως, τι έκανα. Άγγι και έξω. Τη γλίτωση. Όχι, τη γλίτωση. Εγώ πιστεύω τους ξαναπεράσει και τους δύο. Καλά, σίγουρο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, ο Χαρούλης τώρα πώς θα κάνει ρε 9 γύρους με τα μαλακά μετά που δεν μπορεί να κάνει ούτε 8 μετά μεσαία. Θα δείξει. 8 έχει. 8 έλειωσε τα σκληρά, ρε. Ποια μεσαία. Θα γίνει η προσπέραση από τον Ανδρέα εδώ. Και βλέπω να κάνει και ο Τόμ προσπέραση. Μέχρι το τέλος. Τώρα είναι σαν την Παναχαϊκή, κόκκινο-μαύρο. Χαρούλη που σε κάνει επίδεση πάλι. Δεν μας λέει τίποτα. Ωραίος. Χωρίς λάστιχα, παιδιά. Δεν τον βλέπω εδώ καλά το Χαρούλη. Εδώ δεν θα έχει κάνει κατάληξη. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Μια χαρά. Όχι, εντάξει. Όσο, όσο.
Δεν μπαίνει ακόμα, μαλέκα. Δεν θα μπει, δεν θα μπει. Δεν θα μπει. Αλλιώ είχε το αριστερά το πίσω, θα φάει τετακέ μετά. Εγώ πιστεύω άλλο ένα θα κάνει αυτό. Πάει για προσπέραση πάλι. Μπράβο. Λίνα. Έτσι ο Μάγκης. Ναι, ναι, ναι. Αποτέλεσμα να τον περάσει. Και τον περνάει και ο Τόμ. Ναι, να τον περνάει και ο Τόμ. Ναι. Θυμάται για τετακέ ο Χαρούλης. Κοίτα, ο Χαρούλης έχει τα πιο πολλά καύσιμα από αυτούς όμως. Δηλαδή στο pit stop θα μπει και θα βγει μπροστά τους πάλι. Τώρα που θα κάτσε να φτάσει στα pit stop εδώ μπροστά. Ναι, κάτσε να φτάσει, αλλά. Εκεί πέρα θα πάει. Belly dance χορεύω εδώ. Κοίτα, όλοι θα μπορούν από καύσιμο, φίλε, τώρα θα μπει και ο Χαρούλης. Α, και ο Τόμ θα μπει. Τι λες, τι λες. Τι λες. Όλοι και οι τέσσερις θα μπουν. Σίγουρα θα μπουν ο 2-3. Εγώ να πω κάτι. Ο Τόμ δεν χρειάζεται να μπει ακόμα, αλλά έχει δεν λάστιχα. Δεν λάστιχο δεν έχει ο Τόμ. Εγώ μπορώ να μιλήσω λίγο. Πες παιδί. Ο Χαρούλης δεν θα μπει, παιδιά, να το ξέρετε. Ακόμα. Θα μπει, αλλιώς την πούτσεις. Θα το φαινούμε τώρα. Θα μπει και θα βάλει λιγότερα καύσιμα και θα μπουν όλοι ένας πάνω στο άλλον. Θα μπει ο Χαρούλης. Δεν το βγαίνω. Ένα, δύο, τρεις. Παιδιά θα βγουν. Πήρε ποινή όμως. Πήρε 30 χρόνια. Ο Αντρέας έφαγε ποινή, γιατί τράκαρε μέσα στα πιτ. Δεν τρως ποινή, άμα τρακάρει. Έφυγε. Κοίτα να δεις, θα βγουν όλοι ένας πάνω στον άλλον, ρε. Θα δεις τι θα γίνει στην έξω. Είναι, όχι. Ο Αντρέας θα βγει τελευταίος. Ναι. Ο Χαρούλης έχει πει σίγουρα ποινή. Ο Αντρέας, ο Τόμ και ο Χαρούλης θα βγουν όλοι πακεταρισμένοι. Ο Χαρούλης πρέπει να πάτησε γραμμή, ναι, σωστά λέει. Ο Αντρέας έβαλε περισσότερα καύσιμα, τελευταίος θα βγει όντως. Ο Σάντο έριξε γύρω στο Χάρη. Όντως. Δεν έχει κάνει πίτο ναι. Ακόμα ο Σάντο όμως. Στο BMDK. Και συνεχίζει το τρενάκι, ε. Ο ένας πες τον άλλον. Πάρτα. Βγήκανε. Δεν πήρε. Ο Χαρούλης πήγε. Δεν πήρε. Λάγκ, είναι αριστερά δεξιά που πέτα, μάξι. Δεν τρώσκω. Άρα συνεχίζουμε. Κάθε. Και ο Αντρέας βγήκε πίσω από όλους λόγω ότι είχε λιγότερο καύσιμο. Είναι ο Νίκος που σκαλίζει. Έβαλε και τα περισσότερα. Και είχε και 1,5 δευτερόλεπτο τώρα ποινή. Ναι, θα χάσει και το slipstream τώρα, θα έχει θέμα. Αλλά επειδή τσακώνονται αυτοί, πιστεύω θα τους ξαναμαζέψει σε κανένα δίγυρο. Σωστάσει. Ο Σάντο μπήκε πίσω. Κοίτα εδώ τι γίνεται, είναι και ο ψαράκι στη μέση μπροστά. Ψαράκι μπες τώρα, ε. Ναι. Ο Νίκος θα μπει. Ωραία μάχη έχει εδώ ο Χάος Τόμ και Χαρούλη. Περνάει ο Χαρούλης. Χαρούλης θα πάρει παραμάζουμε τώρα. Όχι, ο Νίκος εκεί στη μέση. Προσοχή θέλει εδώ, προσοχή πολύ. Τους πέρασε όλους ο Χαρούλης. Ναι. Φρένε ο Χάος πολύ γιατί είχε μπροστά τον Νίκο. Ο Νίκος βλέπει για ποινή. Και το μισό. Κοίτα πόσο εύκολα τους ξαναμάτρους ο Αντρέας που είχαν αυτό το πράγμα με τον Νίκο. Ο Αντρέας πιστεύω λόγω αμαξιού θα παλέψει για την δεύτερη. Μισό δευτερόλεπτο ο Τόμ. Ναι. Αν δεν πάρει ο Χάου διαφορά έτσι. Τόμ πιέζει πολύ τα λαστιχά του από τώρα. Ο Χαρούλης πήρε διαφορά μπροστά, ε. Ναι, έφυγε. Πήρε 2,3. Έφυγε για λίγο. Το lag του Αντρέα ήταν αυτό. Θα περάσει τώρα ο Αντρέας και πιστεύω ο Αντρέας θα περάσει και το χάος με το slipstream, ε. Περάζει, ναι. Εγώ είπα ότι είναι τρίτη θέση, παιδιά. Βασικά δεύτερος, λέω. Ποντάρω εκεί, βάζω γράμμα έναν άνθρωπο. Κοίτα, ο Χάος φίλε μπορεί να βοηθήσει τώρα και το Χαρούλη να ξεμακρύνει κι άλλο, ε. Ναι.
και ο Αντρέας κόμπωσε τη ΣΥΕΣ. Ή το έπαιζε από την αρχή. Το έπαιζε από την αρχή. Ένα ακόμα τρία πίσω. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν τα λάστιγα τα Χάβρικλη, παιδιά, βάλει όμως στο τέλος. Τα έχει ψωμί. Δεν έχει ανάγκη αυτός, ρε. Δεν έχει ανάγκη. Καλά, αυτός είναι και με κόκκινα. Απορρέπει το τέλος πάλι στην τελευταία γύρω. Το Tom θα έχει εξαφανίσει σε σχέση με τις άλλες. Κοίταξε, δύο ίδια αμάξια, κοίτα πόσο πιο φαγωμένα είναι το Tom από το Χάβας. Ναι, είναι το διηγικό στήλο. Στήλο οδήγηση, τσόμπις. Ναι, γι' αυτό δεν το έστριψε το τιμόνι όταν είχαν φαγωθεί που θέλει παραπάνω εκεί πέρα. Ο Χαρούς κατέβαζε. Τώρα όχι. Αυτό είναι τελική τώρα που πιάνει το Αλφα Ρωμαίο. Κοντράρι να πούμε και το Σούπρα στις τελικές το έχουν κάνει. Ο Χαρούλης τελειώνει τρίτο γύρο από αυτά τα λάστιχα και είναι σχεδόν στη μέση και έχει να κάνει άλλους πέντε. Το μπαίνει, το περάσκο. Και πέρασε ο Tom το χάος, ε. Ναι. Δεν ταιριάζουν τα μαλακά στη μαύρη ομάδα. Πώς λες τη φόρμουλα. Ισχυρή, εγώ είμαι στη Ferrari. Ναι, ναι. Είναι καλύτερη. Ψαράκης θα πάει για την 7η σε λίγο. Και καλά και καλά να λέει. Τότε στο βιντεάκι το ρόλινγκ που έκανε ο Πέρες. Ναι. Που τσουλούσε το αμάξι. Ναι, ναι. Να το χάος. Ο Χάος έχει μείνει λίγο πίσω, δεν ξέρω γιατί. Ο Χαρούλη τα λάστιχα πιστεύω μπορεί και δύο γύρου να κάνει με κόκκινο. Ναι, και εκεί οι άλλοι τέσσερις όταν τελειώσει το τον, ναι. Αντρέα, θα κάνεις επίθεση στους τελευταίους δύο γύρους. Ψαράγγις πιέζει Παναγιώτη. Θα περάσει. Ένα δευτερόλεπτο ποινή. Χαλάρωσε, Γιάννη. Γιάννη, έχει ποινή, άστανα. Και περνάει τον Παναγιώτη ο Ψαράγγις. Δεν είναι χαλάρωσε τώρα, τώρα έχει βάλει το κεφάλι κάτω. Επόμενος στόχος ο Φόρης. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν φτάνω Σάντο. Σάντο. Τι Σάντο βρε. Μόνο 48 δευτερόλεπτα έχω, 43. Βλέπει όνειρα ο Ψαράγγις. Από τα 36 εδώ... εσύ είχαν στα 44 ψαράκι. Εδώ λέμε να φτάσει στο Φόρη, ποιο μπορεί να είναι πιο σάντο. Ευχέλιο για disconnect. Δεν νομίζω ότι το έχει στο Φόρη. Ο Χάος πήρε και 2,5 δευτερόλεπτα ποινή. Ο Χάος εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει. Εγώ πιστεύω είναι 2-3 κόκκινοι, 4-5 ψαράκι. Ο Φόρης με τον Ψαράκι έχουν ακριβώς τα ίδια λάστιχα, τα ίδια καύσιμα. Ακριβώς. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντρέας θα πέρασει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ψαράκης θα φτάσει στο Φόρη. Γιατί όλη την ώρα του που μασάει. Ναι, ο Φόρης πάει λίγο αργά, ε. Πάμε για να άλλα, δώσ' το. Έχει ήδη... Ναι, τον έχει κλείσει πολύ. Τι αμάξι έχει ο Φόρης? Πρέπει να είναι Citroën. Χαρούλης τελευταίο γύρο που το βλέπουμε, κύριε. Ναι, και έχει άλλους τρεις, έχει άλλους τρεις. Εντάξει, ο Ανδρέας σίγουρα θα τον περάσει. Και, δύο και μην τον περάσει και ο Tom. Α, και ο Tom έχει λιώσει τα λαστιχά, παιδιά. Ναι, όπως ο Χαρούλης είναι ο Tom. Είναι στην ίδια μοίρα. Ναι, και ο Tom τα ίδια. Ο Χάος, δείτε διαφορά του Χάους. Άρα ο Χάος... Αλλά ο Χάος έχει πολύ λάστιχο ακόμα, ρε φίλε. Ναι, είναι πίσω πολύ από την ποινή. Εγώ τον βλέπω σαν το Αντρέα Χαρούλη να τελειώνει η τριάδα. Ο Tom έχει και τον 26ο. Είναι πολύ διαφορά όμως. Ψαράκι προλαβαίνεις.
Εγώ αυτό ήθελα να πω τώρα. Ο στόχος του Τσαράκη τώρα είναι ο Φόρης. Προλαβαίνει, γιατί προλαβαίνει, μετά από εκεί πέρα είναι 24 δευτερόλεπτα ο επόμενος. Δεν έχουν πει τι άλλο, όχι. Όχι, όχι, όχι. Το θα κάνουμε πίσω στον τελευταίο γύρο. Πείτε στον 28ο θα κάνουμε. Λίωσαν 5 δεν ήταν η διαφορά. Ναι, ήταν. Γιατί δεν λέτε τη διαφορά. Γιατί δεν λέτε τη διαφορά που ήταν όταν είχε τα σκληρά μας ο Ψαράκης και το λέγατε 20 και 25. Γιατί, πού είναι τώρα. Αν δεν, είναι κάνει, τώρα. Αν δεν είχε κάνει τις μαλακίες. Είχε το λάθος. Αντί για έκτος που παλεύει τώρα Βάρκα θα ήταν πολύ πιο πάνω. Βάρκα, άστο. Αυτό είναι από οδηγούς που έχουν μυαλό, είναι από μεγάλα κεφάλια. Στην πεντάδα θα ήταν ο Ψαράκης τώρα. Ωραία. Ωραία. Στην πεντάδα, δεύτερο θα ήμουν. Μια φορά βγήκε έξω. Αμέσως. Δεν βγήκα έξω. Με τον Νίκο, άμα δεν χτυπούσε εκεί πέρα, θα ήταν πολύ πιο πάνω. Δεν είχε χάσει το φόρι. Δεν είχε χάσει 30 δευτερόλεπτα όμως. Όχι, εντάξει, χάος δεν θα έψανε, ναι. Αλλά θα ήταν σίγουρα τώρα πάνω από το φόρι. Μα θα βγει πάνω από το φόρι. Στην ίδια θέση θα βγει εκεί που θα βγαίνε. Παιδιά, θα βγαίνε σε 1,5 δευτερόλεπτο. Ο Ανδρέας θα περάσει καλούλι. Ο Ανδρέας θα περάσει καλούλι λίγο τώρα. Αυτό λέω, θα τον περάσει ή τώρα είσαι τελευταίο λογικά. Στον επόμενο γύρο θα μπει στο slipstream ο Ψαράκης. Ο Φαρούλης με 0 λάστιχα αριστερά. 0 και πίσω τώρα, ε. Ναι, δηλαδή δεν έχει για τετακέ τώρα. Ο Ανδρέας τώρα το έβγαλε το TCS που θα. Ναι, που έχει το λάστιχο. Ο Ανδρέας γιατί το έβγαλε, άραγε. Για να πλησιάσει. Οπ, να τριφτάροντας με χαρά. Ωραίος, ωραίος, ψαράκι, ωραίος. Στον τελευταίο γύρο ήταν πέρασε ο Ψαράκης. Άμα του κλείσει λίγο, θα έχει κάνει μια καλή έξοδο και μπει στο σκέφτο. Πέρασε, πέρασε. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ωραίο έξοδο. Θα κάνει κίνηση ο Χαρούλης πάλι. Ο Χαρούλης όμως έτσι δεν το αφήνει. Πίσω του ακριβώς, πίσω του, πίσω του ακριβώς. Καλά κάνει ο Ανδρέας, μπράβο. Εγώ αν ήμουν Χαρούλης τώρα δεν θα έκανα, στην ευθεία. Στην ευθεία να πάρω τις τελευταίες δύο στροφές. Μόνο εκεί μπορείς. Μην τα μολύσεις τα φρένα. Μπορεί να ο Ανδρέας, παιδιά, έχει πολύ λίγα καύσιμα σχέση με τον Χαρούλη, ε. Ο Χαρούλης έκανε λάθος μεγάλο και έχασε πολύ. Άτα, μπράβο, 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 μπράβο. Και πάμε για τελευταίο γύρο. Νομίζω τελείωσε η δεύτερη θέση για τον Ανδρέα. Έχει ανοίξει και άλλη δύο. Όχι! Πάμε, 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 πάμε. Κάτω από δευτερόλεπτο ο Ψαράκης. Ναι, γιατί σε τραβάει ο μπροστινός με τη γραμμή του. Μην κοιτάς τη γραμμή του μπροστινού καθόλου. Και ο Τόμ θα αντέξει την πίεση από το χάος, ό,τι φαίνεται. Έτσι, ναι. Πρώτο Σάντο. Στο μισό δευτερόλεπτο. Ο Ανδρέας έχει μείνει από καύσιμα, παιδιά. Έχει μείνει από καύσιμα, Ανδρέας, είμαι σίγουρος. Ναι. Έχει βάλει χάρτη 6 και τι γίνει τώρα. Έμεινε. Γάμο το έμεινε. Έμεινε. Και θα μείνει και ο Τόμ. Οπότε δεύτερος Χαρούλης. Πάμε Ψαράκι. Δεύτερος Χαρούλης, τρίτος Τόμ. Ψαράκης, τέταρτος χάος. Ο Τόμ πήγε να τους μπρόξει. Τι ανατροπή. Από δεξιά. Ψαράκι. Δεξιά. Και κράτα την εσωτερική την επόμενη. Μπράβο. Την έκλεισε. Μείνε δεξιά, μείνε δεξιά, μείνε δεξιά, 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 δεξιά. Δεν πειράζει, ωραίος. Ωραίος όμως, εντάξει. Μπράβο. Έμεινε και ο Φόρης από καύσιμα και ο Ψαράκης. Κι εγώ. Πω φόλα ο Ανδρέας από δεύτερος φόλα. Ανδρέας πρέπει να βρίζει τώρα να βλαστημάει. Καλά, αφού το είδε ρε φίλε, σε γράφει το μηχάνημα πάνω. Να σου πω, ο Βενζινοπόλης ο Τζον Ντι πάλι τον είπε πως τα καύσιμα να βάλει. Δεν ξέρω. Γεια με τέτα. Μια χαρά ήσουν, για να ρε. Από μαλακία μου. Ναι, εντάξει, πήγες, μου έβαλες 6 γύρους καύσιμα μαλακία. Και καλά και καλά. Και καλά και καλά που το έφερες εκεί.
Καλά, με ένα παραπάνω πιτσόπ. Μην του μιλάς καθόλου. Θα μπορούσε καλύτερα. Άρα οι μαύροι με τη μία με την άλλη τα κατάφεραν, επικράτησαν. Ναι. Κατά κράτος. Τι κάνανε αυτοί, 1-2-4. 1-2-4. Ναι. Πολύ καλό. Και εμείς κάναμε 2-5-12. 3-5 κάνατε εσείς. 3-5-12, ναι. Κίτρι μου μετά. 11, 3-5-11, sorry. Ή 12, τέλος πάντων, ναι. Ωραία, μπράβο στο Σάντο. Μπράβο, μπράβο. Καλά, ναι, ο Σάντο. Μπράβο και στους άλλους για τις καθαρές μάχες. Οι άλλοι μια φορά μας κάνανε στο Αλφα Ρόμπα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είχαμε στην αρχή κάτι τζαριζαρίσματα με το ναι, χάρι, αλλά δεν είχαμε Σάντο, Τζον Ντι, Σγούρε στην πίστα, Δημήτρη, Μοτέρ και μετά Μάικ στα καγγέλα. Ναι. Ισχύει. Και Τζόμπι μετά. Τζόμπι μετά με Σάντο, Σγούρε. Κοίτα, αυτό που κάνανε στην Trial Mountain όμως δεν το έχουμε ξεπεράσει, έτσι. Ο Νίκος εκεί που έχασε τα φρένα. Πού τα χάσε, Ανδρέας? Γιατί λέει συγγνώμη. Δεν βλέπω κάτι να λέει συγγνώμη. Τέλος πάντων, παιδάκια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και τελειώνουμε next week πια. Ναι, next week, final race, Πανοράμα. Με τη θεϊκή Πανόραμα. Η πίστα εκείνα, του Προέδρου. Εκείνα δεις θα γίνει. Εκείνα, πολλές δηλώσεις ο Προέδρος για την Πανόραμα. Να δούμε. Ναι, να έχει ίντερνετ καλά καλά πρώτα. Έλα μωρή ομάδα. 1-5 Ολυμπιακός. Μπράβο. Πέρασε. Μπράβο. Φιλάκια. Παράτωση.